Καλησπέρα και πάλι. Ονομάζομαι Ξένια Χρονοπούλου, είμαι εμπειρογνώμων της ΟΦΕΣ και θέλω να σας καλωσορίσω στο σημερινό webinar που διοργανώνεται από την ΟΦΕΣ, την Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων. Έχουμε εξέχοντες ομιλητές και ομιλήτριες και θα αναπτύξουμε το θέμα των νέων προκλήσεων που θέτει η πανδημία στην εργασία, την απασχόληση και την ενημέρωση και διαβούλευση. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Ξεκινάμε με μία παρουσίαση του προγράμματος που θα κάνω εγώ η ίδια. Θα συνεχίσουμε με την ομιλία του κυρίου Βασίλη Νίνου, Αντιπρόεδρου της ΟΒΕΣ, που θα μας μιλήσει για τις επιπτώσεις της πανδημίας στους εργαζομένους, στην απασχόληση και τις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης. Στη συνέχεια θα μιλήσει η κυρία Ιωάννα Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και Επιχειρηματικότητας, και θα εστιάσει στις επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις και στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης. Μετά θα έχουμε την ομιλία από τον κύριο Χρήστο Κιούλο, που είναι νομικός σύμβουλος της ΟΒΕΣ, δικηγόρος, και θα μας αναπτύξει τις πρόσφατες εξελίξεις στην εργατική νομοθεσία. Και θα κλείσουμε με την ομιλία της κυρίας Μπέτης Αγγελετάκη, ψυχολόγου, σχετικά με την πανδημία, την εργασία από το σπίτι και το εργασιακό άγχος. Θεωρώ ότι όλα τα ζητήματα είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Ελπίζω και εσείς να τα βρείτε εξίσου ενδιαφέροντα. Λίγο να δούμε τον τρόπο λειτουργίας του Zoom. Δεν ξέρω πόσο είσαστε εξοικειωμένοι, εγώ όμως θέλω λίγο να σας το δείξω. Έχουμε τρεις τρόπους διάδρασης. Βλέπετε ότι μπορείτε είτε να μιλήσετε πατώντας στο κουμπί chat, αυτό που δείχνω, και να επιλέξετε είτε να στείλετε ένα μήνυμα σε όλους τους ομιλητές, το All Panelists, είτε σε όλους όσους συμμετέχουν και στους ομιλητές. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπάκι με το χεράκι και να το σηκώσετε και θα σας δώσουμε λόγο στη ροή της συζήτησης, προκειμένου να θέσετε κι εσείς κάποια άποψη, ή να βάλετε μία ερώτηση πατώντας το κουμπί Q&A. Θα σας ανοίξει ένα πλαίσιο, εκεί θα πληκτρολογήσετε την ερώτησή σας. Παρακαλώ μόνο να γράψετε σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση. Δεν βλέπω να υπάρχει ήδη κάποια ερώτηση. Όμως, το πρόγραμμα που θέλουμε να παρουσιάσουμε, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται και το σημερινό webinar, ονομάζεται New Challenges Plus. Είναι νέες προοπτικές και νέες προκλήσεις στην ενημέρωση και διαβούλευση. Έχει ξεκινήσει από το 2021, τελειώνει τώρα τον Νοέμβριο. Και αποτελείται από πολύ σημαντικούς εταίρους, επικεφαλής. Είναι η ΟΒΕΣ, η Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοπολικών Σωματείων, με έδρα την Αθήνα. Συνεργάτες είναι ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και Επιχειρηματικότητας, εκπρόσωπος της η κυρία Αναστασοπούλου που συμμετέχει και σήμερα. Από την Ισπανία έχουμε την ΦΕΤΙΚΟ, μια ανεξάρτητη πολυτομεακή συνδικαλιστική συνομοσπονδία εργαζομένων. Από την Ιταλία έχουμε την ΦΑΙ CISL, που είναι ένα συνδικάτο τεράστιο, εκπροσωπεί περίπου 200.000 εργαζόμενους από τη Γερμανία, από την Γεωργία, συγγνώμη, τη βιομηχανία τροφίμων, την Ιταλία, τον καπνό και άλλα. Την ZBB από τη Γερμανία, που είναι γραφείο επαγγελματικής κατάρτισης για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Καθώς επίσης και το γερμανικό συνδικάτο Verdi, που είναι των εργαζομένων, έχει έδρα στο Βερολίνο και έχει περισσότερο από 2 εκατομμύρια μέλη. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο γερμανικό συνδικάτο, την Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνας, την ΣΕΙΜ, που είναι η Συνομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχανιών Μαδρίτης, και την ΚΟΦΕΤΕΡΤΙΑ από την Ιταλία, που είναι η Ιταλική Συνομοσπονδία Εργοδοτών στον τομέα της γεωργίας. Βλέπετε δηλαδή ότι είναι ένα πρόγραμμα με πολύ σημαντικούς εταίρους. Τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, για το οποίο σας έχουμε καλέσει και σήμερα να συζητήσουμε? Θέλουμε να ενδυναμώσουμε και να αναπτύξουμε τις ικανότητες των εκπροσώπων των εργαζομένων, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις προκλήσεις που προέκυψαν από το COVID-19. Τους περιορισμούς, αλλά και τις προκλήσεις. Πώς θα το πετύχουμε? Θέλω να είμαι σύντομη, δεν θα σας κουράσω. Μέσα από συζητήσεις. Γι' αυτό είπα ότι θέλω να είμαστε και διαδραστικοί σε αυτό το webinar. Δεν θέλω να μιλάω μόνο εγώ, δεν θέλω μόνο οι ομιλητές. Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε και τις δικές σας απόψεις. Οπότε, μέσα από συζητήσεις και εργαστήρια, όπου ανταλλάσσουμε απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τις προκλήσεις που ανακύπτουν από την πανδημία. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις στην Αθήνα από το 2021, διακρατική συνάντηση στην Ιταλία το καλοκαίρι τον Ιούλιο, η οποία εστίασε στην ανάγκη για οργανωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές.
Στη συνέχεια έγιναν διμερές εργαστήρια στην Ισπανία. Η θεματική εκεί ήταν διαφορετική. Εστίασε στη συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδιασμό μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης, καθώς και στη Γερμανία, τώρα το Σεπτέμβριο, που εστίασε στην ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπροσώπων των εργαζομένων. Θα πραγματοποιηθεί τώρα, το Σάββατο, μία ημερίδα στη Καστοριά. Εστιάζουμε στην ανταπόκριση των σωματείων στις τοπικές προκλήσεις. Όλοι ξέρουμε τα ζητήματα που υπάρχουν με τη Γούνα στη Καστοριά. Και θα διοργανωθεί και μία τελική διακρατική συνάντηση στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου του 2022, στην οποία σας καλούμε και να συμμετέχετε. Θα χαρούμε πολύ να έρθετε. Είναι ανοιχτό, είναι δωρεάν. Θα συμμετέχουν και οι διακρατικοί μας εταίροι. Θα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να παραστείτε. Εκτός από τις συζητήσεις, τα εργαστήρια και τα διακρατικά εργαστήρια, αναπτύσσουμε ένα διαδικτυακό εργαλείο. Αυτό θα περιέχει συμβουλές, συστάσεις, σημεία προσοχής για το πώς οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις επιπτώσεις πανδημίας. Επίσης, αναπτύσσεται ένας οδηγός, θα είναι ψηφιακός, αλλά μπορεί να τυπωθεί, για τους εργαζομένους, με πληροφορίες για τις οργανωτικές και ψηφιακές αλλαγές που έχει φέρει στο προσκήνιο η πανδημία. Και τέλος, όπως βλέπετε, με τη διοργάνωση ενημερωτικών webinar, όπως αυτό που συμμετέχετε, και αντίστοιχα διοργανώνονται και στις άλλες χώρες του έργου. Για να συνεχίσουμε τώρα. Είδαμε τι είναι το πρόγραμμα. Θα σας δώσω στο τέλος το link για το online, για το website. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Να δούμε λίγο τον οδηγό θέλω, που είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο έχει αναπτυχθεί και τώρα εμπλουτίζεται από τις άλλες χώρες. Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βρείτε τρία κεφάλαια ουσιαστικά και πληροφορίες στο πρώτο κεφάλαιο για την ενημέρωση και διαβούλευση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Εκεί έχουμε κάποιες γενικές πληροφορίες, κάποιες για τις ψηφιακές συσκέψεις και για τις εκλογές, ζητήματα που απασχόλησαν πολλούς συνδικαλιστές. Πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, που εστιάζουμε στην τηλεργασία και το εργασιακό άγχος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εδώ βλέπετε ότι πάλι έχουμε κάποια γενικά, το πλαίσιο και τη νομική προστασία, προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, προστασία προσωπικών δεδομένων, πολύ σημαντικό, πιστεύω θα αναφερθεί και ο κύριος Κιούλος πιο μετά, βασικά συμπεράσματα από τις συναντήσεις που κάναμε, το οποίο θα εμπλουτιστεί και από τα άλλα εργαστήρια, άγχος που σχετίζεται με τηλεργασία και θα μιλήσει η κυρία Κελετάκη, συμβουλές για την προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Και τέλος, προκειμένου να είναι ένα πρακτικό εργαλείο, εστιάζουμε σε τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εργαζόμενος ψηφιακές εφαρμογές για συνεδριάσεις εξ αποστάσεως. Έχουμε επιλέξει το εργαλείο Zoom, είναι το πιο διαδεδομένο. Θα δούμε μέσα από τις συζητήσεις αν προκύψει και ανάγκη να προσθέσουμε και κάποιο άλλο. Η ιστοσελίδα του προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες είναι newchallengesplus.obes.gr. Η ιστοσελίδα της ΟΒΕΣ, την οποία σας καλούμε να επισκεφτείτε, είναι obes.gr. Όσες πληροφορίες θέλετε μπορείτε να τις βρείτε είτε καλώντας μας στο 210-33-04-120, είτε στέλνοντας ένα email στο info.obes.gr. Θα είμαστε στη διάθεσή σας να τις απαντήσουμε. Αυτά από εμένα. Ήμουν αρκετά περιληπτική, πιστεύω. Και επειδή δεν βλέπω τον πρόεδρο της ΟΒΕΣ που θα έκανε έναν χαιρετισμό, μπορούμε να περάσουμε, πιστεύω, στον επόμενο μιλητή, τον αντιπρόεδρο της ΟΒΕΣ, τον κύριο Βασίλη Νίνο. Όπως είπαμε, θα μας μιλήσει για τις επιπτώσεις της πανδημίας στους εργαζομένους, την απασχόληση και τις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης. Κύριε Νίνο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την τιμή να κάνω την παρουσίαση αυτή. Αυτή η παρουσίαση, να ξέρετε, είναι μια συλλογική δουλειά, θα έλεγα, από συναδέλφους από αρκετές εταιρείες και από πολλές επιχειρήσεις κατασκευαστικές στον τομέα παραγωγής, επιχειρήσεις που έχουν αρκετούς εργαζόμενους που ασχολούνται με την ψηφιοποίηση. Προσπάθησα να μαζέψω πληροφορίες και γενικότερα συμπεράσματα που είχαν οι συνάδελφοί μας από την όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας και γενικότερα το πόσο επηρέασε το ρου της εργασίας γενικότερα.
ξεκινώντας οι προκλήσεις που θέτει η πανδημία είναι οι εξής. Ξεκινώντας από τις επιπτώσεις και τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις με αφορμή την πανδημία, έχουμε σαφώς επιπτώσεις στους εργαζόμενους και αλλαγές στον τρόπο παροχής εργασιών. Έχουμε επιπτώσεις στους τομείς παροχής υπηρεσιών, στην παραγωγή προϊόντων και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Έχουμε επίσης επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις και ιδιαίτερα σε βάρος εργαζομένων με απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Θα δικαιολογήσω αρκετά από αυτά στις επόμενες διαφανείες μου. Άλλη μια επίπτωση είναι ότι υπήρξαν επιβεβλημένες μετακινήσεις, ακόμα και έχουμε καταγγελίες, αν ας πούμε, τραπεί η έκφραση, από άδικες υποβαθμίσεις που υπέστησαν εργαζόμενοι λόγω των συνθήκων. Ο πρώτος απολογισμός των επιπτώσεων, σαφώς ξεκινάω από το να επισημάνω ότι δυστυχώς απεβίασαν άδικα πάρα πολλοί συνανθρωποί μας. Υπήρξαν και υπάρχουν μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δημιουργήθηκε ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών και προσαρμογής των πολιτών στα νέα δεδομένα. Να επισημάνω εδώ ότι η πανδημία ήταν και είναι ένα φαινόμενο που πιάνει όλους τους Έλληνες πολίτες, αναφέρουμε σε αυτούς, που σημαίνει ότι ακόμα και οι κρατικές και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι δύο μεγάλοι τομείς, βρέθηκαν ανέτοιμες να ανταπεξέλθουν στην ανάγκη παροχής υπηρεσιών λόγω της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι ξεκάθαρο ότι η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Υπήρξαν πρακτικά προβλήματα στους εργαζόμενους, ξεκινώντας από την παρουσία τους στο χώρο εργασίας τους. Κάποιοι δεν μπορούσαν να έρθουν για συγκεκριμένους λόγους, και γιατί ήταν και οδηγίες της επιχείρησης ή ακόμα και οδηγίες του κράτους. Υπήρξαν προβλήματα σε συλλογικές και επαγγελματικές, ακόμα και σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες των εργαζομένων. Το μικρότερο κόστος φάνηκε μετρώντας τα αποτελέσματα, το μικρότερο κόστος βάρος των εργαζομένων το πέτυχαν με διαβούλευση τα επιχειρησιακά σωματεία, γιατί γνώρισαν τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης. Μπόρεσαν και ρύθμισαν κάποια πράγματα, ώστε να μπορεί αυτό το μεταβατικό στάδιο να έχει το δυνατόν όσο το δυνατόν λιγότερες δυσκολίες. Οι αλλαγές που έγιναν λόγω πανδημίας είναι αλλαγές με νομοθετική ρύθμιση που επέβαλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας και διευκόλυνση συνεργασία. Αυτό είναι γνωστές σε όλους μας. Έγιναν αλλαγές που επέβαλαν μονομερώς οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους λόγω ιδιαιτεροτήτων λειτουργίας επιχείρησης. Ένα παράδειγμα είναι ότι ακόμα και οι επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του κορονοϊού. Ορισμένες αλλαγές είχαν αντιεργατικές συνέπειες, όμως δεν προχώρησαν γιατί είχαμε αναφορές πάλι από άλλους συνάδελφους ότι τα πέτρεψαν οι ίδιοι εργαζόμενοι τα σωματεία τους. Υπήρχαν διαβουλεύσεις που καταφέραν να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη και να δοθεί μια λύση το πώς μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα. Όπως είπα και νωρίτερα, η πανδημία είχε άμεση εμπλοκή με την ψηφιακή μετάβαση. Η Ελλάδα δυστυχώς στις επιχειρήσεις της είναι στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας. Και αναφέρουμε γενικά. Οι συνθήκες όμως, όπως και να έχει το θέμα, επιβάλλουν την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις επιχειρήσεις. Έχουμε πολλές αναφορές που επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα προχωρημένες και κάποιες άλλες επιχειρήσεις δεν έχουν δώσει το αντίστοιχο βάρος, γιατί φοβόνται κυρίως το διαδίκτυο και γενικότερα τη χρήση του διαδικτύου ότι μπορεί να τους κακέψουν και να έχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους. Οι ίδιες συνθήκες επιβάλλουν στους εργαζόμενους την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, ώστε να ανταπεξέλθουν και να γίνουν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί. Σαφώς εδώ εμείς λέμε ότι ναι στην ψηφιοποίηση, ναι στη γρήγορη ανάπτυξη των δεξιοτήτων, και είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος για να μπορέσει να είναι βιώσιμος και ανταγωνιστικός στα επόμενα χρόνια. Αναγκαία η ανάπτυξη μηχανισμών και εκπαίδευση για την βελτίωση της ψηφιακής επάρκειας των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Η ψηφιοποίηση είναι διαρκής και χρειάζεται σαφώς
υπεύθυνος και αποτελεσματικούς εργαζόμενους με αυτοπεποίθηση και ασφαλή παροχής υπηρεσιών. Όταν έφτιαχνα αυτή την παρουσίαση, έλεγα ότι βαραίνει λίγο με το να βάζω το bold, γιατί καμιά φορά το bold είναι επιθετικό, θα έλεγα, στην εικόνα του. Όμως, όταν γράφει τη λέξη «χρειάζεται υπεύθυνους και αποτελεσματικούς εργαζόμενους», πάντα με αυτοπεποίθηση και ασφαλή παροχή υπηρεσιών είναι κάποια πράγματα που έχω πάρα πολλά παραδείγματα να αναφερθώ αν χρειαστεί. Η ψηφιακή μέρημνα που πρέπει να υπάρχει είναι ότι τα ψηφιακά εργαλεία πρέπει να είναι σαφή στον τρόπο χρήσης. Έχουμε αρκετές πάλι αναφορές, αρκετός κόσμος δεν γνωρίζει πώς και τι πρέπει να το κάνει και πώς ακριβώς για να είναι σωστός στην χρήση του. Σαφώς πρέπει να έχουν κανόνες και δεντολογικές αρχές για τη σωστή λειτουργία τους. Αυτονόητη προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Σαφώς καμία ψηφιοποίηση δεν μπορεί, τουλάχιστον αυτά τα δύο πράγματα που είναι βασικά στον άνθρωπο, στην προστασία, να παραβιάζονται. Πρέπει να δοθούν ίσες ευκαιρίες για όλους μας. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην προστασία των εργαζομένων από τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω γενεαλογικής διαφοράς. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Σίγουρα οι άνω των 50 αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με τους πάνω από 25 και αυτή η γενεαλογική διαφορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στο ρυθμό ανάπτυξης της ψηφιοποίησης. Και σαφώς θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα για την ασφάλεια και την ψυχολογική υγεία. Έχουμε πολλές αναφορές από συνάδελφους και ίσως η κυρία Αγγελετάκη σήμερα ως ειδικός της ψυχικής υγείας μας πει αρκετά πράγματα, γιατί έχουμε και εμείς αρκετές ερωτήσεις. Η ψηφιακή υλοποίηση τώρα στην τηλεργασία, γιατί ψηφιοποίηση δεν σημαίνει τηλεργασία, ένα πολύ μικρό κομμάτι είναι η τηλεργασία. Τη βάζουμε ως σημείο αναφοράς την τηλεργασία. Η τηλεργασία λοιπόν εφαρμόζεται πλέον όχι λόγω πανδημίας, είμαστε εκτός πλέον, όλοι βρισκόμαστε στις δουλειές όσο πρέπει να είναι, αλλά εφαρμόζεται επειδή συμφέρει κυρίως τον εργοδότη, αλλά και τον εργαζόμενο. Στόχος της επιχείρησης είναι να διαχειρίζεται καλύτερα τον απομονωμένο εργαζόμενο για αποδοτικότερη εργασία και μικρότερα κόστη. Στόχος από πλευράς του εργαζόμενου είναι η διευκόλυνσή του στις οικογενειακές του υποχρεώσεις, με μικρότερο κόστος στις μετακινήσεις και παροχή εργασίας, γιατί στο σπίτι του δημιουργείται μια comfort zone. Αντίστοιχα, υπάρχουν περιπτώσεις που η τηλεργασία παρεξηγείται, αυτή η μορφή εργασίας, από τους μάνατζερς των επιχειρήσεων και από τους ιδίους τους τηλεργαζόμενους. Αρκετοί νομίζουν, επειδή κάποιος τηλεργάζεται, ότι έχει δικαίωμα να στέλνει email εκτός, παραδείγματος χάρη, είναι από τα βασικότερα θέματα να αναφέρω αυτό το παράδειγμα, και εκτός από ωράριο εργασίας, ενώ υπάρχει καθαρή εντολή ότι το light off, όπως ονομάζουν κάποιες επιχειρήσεις, αν δουλεύουν κάποιοι 9-5 είναι στις 5, δυστυχώς κάποιοι χρησιμοποιούν αυτό το κομμάτι ως τηλεργαζόμενος, δεν είμαστε σε ευθεία πλέον επικοινωνία, με εκεί είμαστε έμεσα, θα ζητάνε κάποιοι να παρακολουθούν τον υπολογιστή τους και να απαντούν αν χρειάζεται, όχι αν χρειάζεται, και πολλοί λόγω ανασφάλειας απαντούν σαφώς εκτός εργασίας. Τα προβλήματα λοιπόν στην εφαρμογή της εργασίας ήσαν τα εξής και εξακολουθούν αρκετά από αυτά να υφίστανται. Έχουμε λοιπόν ανοργάνωτες επιχειρήσεις για την εφαρμογή της εργασίας. Έχουμε έλλειψη παροχής ψηφιακών ικανοποιητικών εργαλείων στους εργαζόμενους. Πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να προσφέρουν τα κατάλληλα PC, τα software που απαιτούνται για να δουλέψουν ως εργαλεία, τα firewall. Και έχουμε πολλές ανησυχίες εργαζομένων ότι αν κολλήσουν κάποιο ιό μπορεί να κάνουν ζημιά στους σερβερ της εταιρείας, παραδείγματος χάρη. Απαιτούνται conference tools, υπάρχουν προβλήματα γιατί κάποιοι μένουν σε περιοχές που δεν μπορούν να έχουν fast internet ή έχουν χαμηλή σύνδεση με αργό internet που τους δημιουργεί προβλήματα σε συνδέσεις με την καθημερινή τους εργασία και σαφώς υπάρχουν πάρα πολλά webbικά συστήματα που απαιτούνται και δεν παρέχουν οι εταιρείες. Άλλο ένα πρόβλημα που εφαρμόζουμε, μάλλον που βρίσκουμε στην την εργασία, είναι η έλλειψη ικανοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο χειρισμό ψηφιακών εργαλείων από τους τηλεργαζόμενους. Σίγουρα οι εργαζόμενοι δεν ήσαν
και δεν είναι στο μέγεθος που θα έπρεπε από πλευράς δεξιοτήτων για να μπορέσουν να χειρίζονται καλά τα εργαλεία τους και να είναι και έτοιμοι. Άλλο ένα feedback που έχουμε είναι ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη support από τις εταιρείες και τα τμήματα υποστήριξης του IT. Δεν υπάρχει ο χρόνος, δεν υπάρχει ο αριθμός των ανθρώπων, δεν υπάρχει η εμπειρία. Σημαίνει ότι εγώ ως συνεργαζόμενος χρειάζομαι οδηγίες για πάρα πολλά πράγματα και δεν την έχουν αυτή την υποστήριξη που θα θέλανε. Τα εργασιακά προβλήματα στην παροχή της τηλεργασίας είναι αυτά που αναφέρω, ότι η απομάκρυνση από το χώρο εργασίας και η έλλειψη διαζώσης σε επαφή με τους συναδέλφους και τους προϊστάμενους του δημιουργεί ένα αναπλήρωτο κενό. Πάρα πολλές οχλήσεις ότι αυτή η απόσταση και η διαζώσεις σε επαφή δημιουργεί προβλήματα. Υπάρχει λυπής επαγγελματική επικοινωνία των καθημερινών εργασιακών απαιτήσεων στην επιχείρηση. Όταν δουλεύεις σε μια επιχείρηση και οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές και η επαφή με τον κόσμο, είτε πηγαίνοντας άλλα γραφεία, είτε στην διαζώσεις επαφή με τον κόσμο, σαφώς είναι τεράστιο το κενό του πλήθους των επαφών που δεν μπορεί να το κάνεις μέσω από τα εργαλεία της ψηφιοποίησης. Έχουμε πρόβλημα στην έλλειψη συμμετοχής στη διαμόρφωση της εργασιακής κουλτούρας και της συναλλαγευτικής αλληλεγγύης. Σαφώς όταν είμαι μόνος μου δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει στους άλλους συναδέλφους και στον χώρο δουλειάς, αλλά και απομονωμένοι στα σπίτια τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει έντονο εργασιακό νεοπροσδιοριζόμενο, όπως το ονομάζουμε, στρες τηλεργασίας. Ίσως η πιο σοβαρή ερώτηση που δεχόμαστε, αν ξέρουμε κάτι, είναι ότι με παρακολουθεί ο εργοδότης. Δηλαδή η δραστηριότητά μου δεν φαίνεται, αν πληκτρολογώ το keyboard, σημαίνει ότι εγώ μπορεί να είμαι στην οθόνη μου και να σερφάρω για να κάνω κάποια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύω. Ή πραγματικά βλέπω ότι σερφάρω για θέματα δουλειάς ή σερφάρω για να ψυχαγωγηθώ. Άρα λοιπόν κάποιοι σου λέει, μας παρακολουθεί ο εργοδότης. Υπάρχει κάτι που μπορεί να αποδείξει αυτό ή όχι? Πρόσθετο πρόβλημα είναι η ανασφάλεια για την αποτελεσματικότητα και την έγκυρη και έγκαιρη διαχείριση της εργασίας του. Δηλαδή όλοι νιώθουν ότι τελικά ο τρόπος που λειτουργώ στο σπίτι μου με αυτό είναι σωστός, είναι έγκαιρος, είναι στην ώρα τους, είμαι απέναντι σε αυτό που πρέπει να κάνω συνεπής. Άλλο ένα πρόβλημα είναι η ανασφάλεια του εργαζόμενου για την αντικειμενική του αξιολόγηση από τους προϊσταμένους για τις εργασιακές του επιδόσεις. Αυτό περιορίζεται μόνο στο σύνολο της εργασίας, το τι επιστρέφει μέσω της ψηφιοποίησης και όχι η καθημερινή επαφή έτσι ώστε να έχει τις εργασιακές αποδόσεις. Άλλο ένα πρόβλημα είναι η κακή διαμόρφωση του χώρου και των συνθηκών στο σπίτι. Έχει οχλήσεις από τα μέλη της οικογένειας, πολλές φορές δεν μπορεί να το προστατεύσει. Υπάρχει κακός εξοπλισμός του γραφείου, ανατομικού καθίσματος κτλ. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μας αναφέρουν οι συνάδελφοι είναι ότι τα κόστη λειτουργίας της εργασίας, η κατανάλωση ρεύματος από το PC, η θέρμανση και ο κλιματισμός που ουσιαστικά το επιβαρυνόταν ο εργοδότης για ένα 8ωρο σε τέτοιες συνθήκες, και ειδικότερα τώρα με το ενεργειακό, έχει δημιουργήσει υψηλά κόστη λειτουργίας της τηλεργασίας. Τελειώνοντας, για να προσπαθήσω να είμαι και στον χρόνο, αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια, είναι ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων από τις διάφορες επιχειρήσεις μας είπαν ότι για όλο αυτό το καθεστώς της ψηφιοποίησης και πιο συγκεκριμένα για την τηλεργασία, που είναι ένα σημείο αναφοράς, υποχρέωσαν τις επιχειρήσεις να κάνουν εκπαιδεύσεις στους εργαζόμενους για την απόκτηση δεξιοτήτων σε ψηφιακά εργαλεία. Δεν τους άφησαν δηλαδή για να δεν κάνεις αύριο αλλά φεύγεις. Ένα δεύτερο είναι ότι η πληρωμή πρόσθετη ημερήσιο κόστους για τα έξοδα της τηλεργασίας. Λίγες, πολύ λίγες εταιρείες έχουν δώσει αυτό το πρόσθετο κόστος. Το κράτος, ακόμα και τώρα που συζητάμε, δεν είναι σαφή η θέση του αν υποχρεούται ένας εργοδότης να δώσει αυτό το 1 ευρώ που είχε ψηφιστεί, αν θυμάστε, παλιότερα. Και η παρουσία του εργαζόμενου στο χώρο εργασίας του, στην επιχείρηση, για να έχει την επαφή αυτή που του λείπει, συμφωνήθηκε να είναι στα τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα την περίπτωση. Το τελευταίο είναι ότι αρκετές επιχειρήσεις δέχτηκαν μια έναξη διαβούλευσης, παύλα διαπραγμάτευσης, των πρωτοβάθμιων σωματείων με τους εργοδότες για τη βελτίωση των αναγκών της τηλεργασίας με στόχο τη σύναψη των όρων σε συλλογική σύμβαση εργασίας. Κάποιες εταιρείες είναι έτοιμες να βρουν την χρυσή τομή και πραγματικά να τη δεχτούν ακόμα και στη συλλογική τους εργασία που θα υπογράψουν.
Ευχαριστώ λίγα τον χρόνο και όποια ερώτηση νομίζετε και θα μπορούσα να τις απαντήσω, πάντα δεκτή. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Νίνο. Μας δώσατε μια εξαιρετική περίληψη των επιπτώσεων. Κάθε σημείο, κάθε bullet που είχατε στην παρουσίασή σας, όπως συζητήσαμε και πιο πριν, είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που μπορούμε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε. Αλλά θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική περίληψη. Και πάλι ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πριν περάσω στην κυρία Αναστασοπούλου, είδα ότι κατάφερε να συνδεθεί ο πρόεδρος. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας καλέσω να δώσετε ένα μικρό χαιρετισμό. Τι εγώ θέλω να χαιρετήσω όλους τους συμμετέχοντες. Ελπίζω να δούμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι στις προκλήσεις για την πανδημία που έχουμε. Λοιπόν, και για την θέση της εργασίας, τηλεργασία και όλα τα αυτά εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε και θα παρέμβουμε πάλι. Εμείς ευχαριστούμε. Ωραία, οπότε να περάσουμε τώρα στην κυρία Ιωάννα Αναστασοπούλου, που η οποία θα μας κάνει μία παρουσίαση για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις αυτή τη φορά και στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης. Κυρία Αναστασοπούλου, λόγος εσάς. Είσαστε ακόμα muted και δεν σας ακούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την ωραία εκδήλωση και γενικώς και οι προηγούμενες συναντήσεις που είχαμε στις διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Ήταν και αυτές πολύ. Μάθαμε πολλά πράγματα, γνωρίσαμε και τους άλλους συναδέλφους στις περιοχές αυτές και όλοι εμπλουτίζουμε και μαθαίνουμε από τους άλλους και είναι πολύ καλές όλες αυτές οι πρωτοβουλίες. Είναι για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις και στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης. Δεν θα μακρηγορήσω, προετοιμάσει μια πολύ σύντομη παρουσίαση. Όπως ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής, είναι γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρές, είναι πάρα πολύ μικρές. Βλέπουμε εδώ ότι το 88,3% του συνόλου απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους. Και βέβαια, σε σχέση με τα ελληνικά και τα βέβαια ευρωπαϊκά δεδομένα, το 99,75% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρούνται μικρομεσαίες, από 1 μέχρι 250 εργαζόμενους. Αυτές λοιπόν είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κανονικά. Υπάρχει στην Ελλάδα το νόμο 4308 του 2014 καθορίζει το μέγεθος των οντοτήτων, έτσι λέγονται και χρησιμοποιούνται και για την πλευρά του εταιρικού δικαίου αλλά και του φορολογικού. Οπότε λοιπόν εδώ μιλάμε τώρα για ένα σύνολο ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές. 88,3 είναι από 1 έως 10 εργαζόμενους. Βλέπουμε, απ' την άλλη, έχουμε το πεδίο εφαρμογής του νόμου για την ενημέρωση και τη διαβούλευση, η οποία εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζόμενους. Συγκρίνοντας λοιπόν αυτά τα δύο νούμερα, βλέπουμε ότι τελικά το προεδρικό διάταγμα αυτό και γενικώς οι διατάξεις περί ενημέρωσης και διαβούλευσης εφαρμόζονται σε πάρα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Δηλαδή, εφαρμόζονται, θα μπορούσε να πει κανείς, ένα 12% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων στη χώρα μας. Συνεπώς βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο πραγματικά είναι σε μια πολύ μικρή μειοψηφία, βλέπουμε να εφαρμόζεται. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, έχει πολύ μεγάλη σημασία, έχει πολύ μεγάλη αξία και για τον επιχειρηματία αλλά και για τον εργαζόμενο και γι' αυτό ασχολούμεθα σήμερα και όλο αυτόν τον καιρό με αυτό το συγκεκριμένο δικαίωμα. Κατά την περίοδο της πανδημίας είναι γεγονός ότι αυτό το θέμα της επικοινωνία και η επικοινωνία και ενημέρωση είχε πολύ μεγάλη σημασία για τον επιχειρηματία, γιατί θα έπρεπε να έρθει σε επαφή με τον εργαζόμενο για να μπορέσει η επιχείρησή του να συνεχίσει να λειτουργεί. Δεδομένου ότι η επιχείρηση θα έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί εξ αποστάσεως και βεβαίως ευτυχώς που υπήρχε τεχνολογία, είχε ήδη αναπτυχθεί τεχνολογία, εναγκαία τεχνολογία, ώστε να μπορεί η επιχείρηση να λειτουργήσει με ψηφιακά μέσα και να λειτουργήσει η επιχείρηση, αλλά και να επικοινωνήσει ο εργοδότης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ώστε να μπορεί να βάλει σε λειτουργία τα νέα συστήματα που απαιτούνται σύμφωνα με την νομοθεσία. Οπότε όμως το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε και το οποίο φάνηκε και από την παρουσίαση του κυρίου Νίνου είναι ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το 39%, έχουν ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής γνώσης σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ο μέσος όρος είναι το 55%. Είμαστε δηλαδή πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν δημιουργήσε ένα πρόβλημα για την χρήση των ψηφιακών αυτών μέσων.
Και βέβαια, εδώ πέρα δεν μιλάμε για βέβαια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλάμε για επιχειρήσεις με τουλάχιστον 50 εργαζομένους, που για τα ελληνικά δεδομένα είπαμε ότι είναι μεγάλες επιχειρήσεις, για τα ευρωπαϊκά όμως είναι μικρομεσαίες. Γι' αυτό συνεχίζουμε να αναφερόμαστε σε αυτές τις επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων και τις αναφέρουμε ως μικρομεσαίες, παρόλο που για τα ελληνικά δεδομένα, όπως είπαμε, μπορεί να θεωρούνται και μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι με 250 εργαζομένους και πολύ βέβαια περισσότερους. Λοιπόν, ειδικά τώρα ως προς την τηλεργασία, μιλάμε τώρα για δεδομένα πρώτης πανδημίας. Η Ελλάδα έχει την 24η θέση μεταξύ 31 χωρών, δηλαδή ήμασταν πάρα πολύ πίσω στην τηλεργασία. Και αυτό βέβαια είναι αντιληπτό, το ξέρουμε όλοι ότι δεν τηλεργαζόμασταν, ο καθένας από εμάς δεν ήξερε καν, που σε πολλά σημεία δεν γνωρίζαμε. Ίσως οι εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν λογισμικό αυτό γνώριζαν τι σημαίνει τηλεργασία. Ήταν ένας τομέας ο οποίος ήταν πάρα πολύ, δεν ήταν ανεπτυγμένο σχεδόν καθόλου στην Ελλάδα. Και όμως τώρα πια έχουμε ένα ευρυδικό μοντέλο εργασίας, το οποίο είναι, έχει την τηλεργασία και παράλληλα την εργασία στο χώρο εργασίας. Οπότε λοιπόν τώρα φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το και επικρατεί αυτό το ευρυδικό μοντέλο, το οποίο είναι μια τάση η οποία από ό,τι φαίνεται ήρθε εδώ για να μείνει και γι' αυτό νομίζω πρέπει να ασχοληθούμε και στο μέλλον ακόμα περισσότερο. Τώρα, ποιος είναι ο σκοπός της ενημέρωσης και της διαβούλευσης. Έτσι, θυμίζω λίγο τα γενικά και τα βασικά, για να δούμε ίσως θα βοηθήσει στη συνέχεια η συζήτηση. Τι είναι λοιπόν η ενημέρωση και η διαβούλευση. Ο σκοπός είναι να ενημερώνονται και να ενωτώνται οι εργαζόμενοι σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφύλαξη και προαγωγή των συμφερόντων τους, εργασιακά, οικονομικά κλπ. Και βεβαίως για τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της επιχείρησης. Αυτό λοιπόν ισχύει για τους, είπαμε, για εταιρείες με πάνω από 50 εργαζόμενους, με τουλάχιστον 50 εργαζόμενους. Και σίγουρα η διαδικασία αυτής του δύσκολου κρούσης της πανδημίας φάνηκε, πιστεύω εγώ, πολύ χρήσιμη στην εργοδοσία, ώστε να συνεχίσει η επιχείρηση να λειτουργεί. Βέβαια, θα έπρεπε και η διαδικασία αυτή της ενημέρωσης και της διαβούλευσης να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να γίνεται με ψηφιακά μέσα. Τα ίδια μέσα λοιπόν αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την διαδικασία ενημέρωσης και βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των εργαζομένων, δηλαδή τη μείωση, καταρχήν βέβαια η διαβούλευση γινόταν από την επιχείρηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, που συνεπώς θα έπρεπε και αυτοί να ενημερωθούν για τα μέσα αυτά τα ψηφιακά, αλλά από εκεί και πέρα όμως οι πρόσωποι των εργαζομένων για να μπορέσουν να ενημερώσουν τους εργαζόμενους δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένοι σε μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιήσουν και αυτοί τα ψηφιακά μέσα. Οπότε εκεί φάνηκε μία έλλειψη και ένα πρόβλημα. Σίγουρα υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά την τήρηση αυτή των διατάξεων και των διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης. Τώρα βέβαια πρόσφατα με το νέο εργατικό νόμο, και ενδεχόμενο ο κύριος Κύλλος θα αναφερθεί σε μεγάλη έκταση σε αυτό, με το νέο εργατικό νόμο του κύριου Χατζηδάκη πριν από καιρό, αλλά και τώρα είδα ότι προχτές έγιναν με το νόμο για τα επιχειρηματικά πάρκα μπήκαν και οι διατάξεις για την συμμετοχή των μελών των επαγγελματικών οργανώσεων στη Γενική Συνέλευση μέσω διαδικτύου. Είναι μία διάταξη που είχε μπει στον εργατικό νόμο και τώρα πλέον έχει εξειδικευθεί με τις διατάξεις του νόμου για τα... την οποία σας προανέφερα για τα επιχειρηματικά πάρκα. Εκεί λοιπόν προβλέπεται πώς θα γίνονται αυτές οι γενικές συνελεύσεις των επαγγελματικών οργανώσεων, είτε με φυσική παρουσία, είτε εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Και κυρίως αυτό που ενδιαφέρει είναι πώς θα διαπιστωθεί τα αυτοπροσωπεία του συμμετέχοντος, μέλους ή αντιπροσώπου. Αυτό λοιπόν κυρίως ενδιαφέρει και το κράτος προσφέρει κάποιες πλατφόρμες, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συνδικάτα, ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις συνελεύσεις τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η τάση συνεχίζεται και όλο και μεγαλύτερη θα είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η υποχρέωση της εργοδοσίας. Πιστεύω ότι εδώ υπάρχει υποχρέωση της εργοδοσίας να βοηθήσουν τους εργαζόμενους, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε αυτή η ενημέρωση και η διαβούλευση και να γίνεται έτσι ώστε να πραγματικά βοηθήσει την επιχείρηση να πορευθεί σε χαλεπούς χρόνους, σε δύσκολους καιρούς. Βλέπουμε τι συμβαίνει. Πιστεύαμε ότι η οικονομική κρίση είχε τελειώσει με την πανδημία. Τώρα βλέπουμε ότι συνεχίζεται. Έχουμε έναν τεράστιο πληθωρισμό. Έχουμε φτάσει στο 12% της ΙΟΣ, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλος πληθωρισμός. Τον είχαμε ξεχάσει τον πληθωρισμό για πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι
Όταν ήμουν μικρή, μιλάμε για πληθωρισμό 25%. Με το ευρώ ξεχάσαμε αυτά τα επίπεδα πληθωρισμού και τώρα μιλάμε για 12-12,5% ετησίως. Συνεπώς τα προβλήματα είναι εδώ μπροστά μας και χωρίς και ακράδαντα πιστεύουμε στο Σύνδεσμο ότι χωρίς την ενημέρωση και τη διαβούλευση οι εταιρείες και με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου οι εταιρείες δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε δύσκολους καιρούς. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και αναμένω και θα ακούσω με πολύ χαρά τους υπόλοιπους ομιλητές και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για πιθανές ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αναστασοπούλου. Περιεκτική όπως πάντα, μας δώσατε ένα πολύ ωραίο πλαίσιο για την ενημέρωση και διαβούλευση και νομίζω ότι ήταν και μια πολύ ωραία εισαγωγή για... Θέσατε κάποια ζητήματα που θα μας αναλύσει και ο κύριος Κιούλος, ο επόμενος ομιλητής μας, δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της ΟΒΕΣ. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα πω την αλήθεια μου ότι λίγο προβληματίστηκα για το τι θα πρέπει να αναφέρω σε αυτή την εισήγηση, μιας και η τελευταία μεγάλη εξέλιξη και αλλαγή στην εργατική νομοθεσία επήλθε πέρυσι, το καλοκαίρι, με το νόμο 4808 το νόμο Χατζηδάκη που λέμε όλοι. Και πολλά από αυτά τα είχαμε αναλύσει και πριν από ένα χρόνο πολλές θεματικές για τις βασικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην εργατική νομοθεσία, τόσο στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις και στο δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όσο και στις ατομικές εργασιακές σχέσεις. Πλην όμως η ίδια η ζωή και η εφαρμογή των διατάξεων, πολλές από τις οποίες είχαν ως πεδίο εφαρμογής μετά την 1η-1η, με βάση τις προβλέψεις του νόμου και με βάση, την πραγματικότητα και πολύ αργότερα, έχουν αλλάξει αρκετά δεδομένα και έχουν δημιουργήσει και πάρα πολλά ερμηνευτικά κενά και προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του συλλογικού εργατικού δικαίου, ακόμα και στο πεδίο των ατομικών εργασιακών σχέσεων και των διατάξεων για το ωράριο, για τις απολύσεις, για τον τρόπο χορήγησης των νέων αδειών που έχουν να κάνουν με την προστασία της οικογένειας. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, μιας και έχουμε ξεκινήσει και σε πολλούς χώρους διαπραγματεύσεις και υπογραφές σχετικών πρακτικών, είναι για το θέμα της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Για να τα βάλουμε όλα σε μία τάξη και άμα θέλουμε να το προσανατολίσουμε και στη θεματική που έχει να κάνει με την πανδημία και τις επιπτώσεις, να πούμε καταρχήν ότι όπως όλοι γνωρίζουμε, στην περίοδο της πανδημίας είχαμε πάρα πολλές διατάξεις που ήρθαν με πολύ βίαιο σε εισαγωγικά τρόπο να ρυθμίσουν άμεσα αυτή την πρωτοφανή κατάσταση που επέβαλε την παραμονή στο σπίτι. Και αυτό επηρέασε και τις εργασιακές σχέσεις. Είχαμε πολλές διατάξεις είτε για αναστολή συμβάσεων εργασίας, είτε για μεταβολή του ωραρίου εργασίας για την αποφυγή του συγχρονισμού και την τηλεργασία. Από ό,τι φαίνεται, αυτό που ήρθε για να μείνει είναι η τηλεργασία ως μορφή απασχόλησης. Υπήρχε πάντοτε, απλά τώρα ρυθμίστηκε με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια και με κάποια τεχνικά ζητήματα. Εξεδόθηκε μια υπουργική απόφαση που ρυθμίζει και τα ζητήματα του κόστους και της χορήγησης του εξοπλισμού και πώς αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται στον εργαζόμενο ως αποζημίωση. Επομένως, η τηλεργασία ήρθε για να μείνει και δεν έχει να κάνει με έκτακτες συνθήκες, αλλά έχει να κάνει με μια συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου,
στο ότι η εργασία δεν θα παρέχεται για χει διάστημα ή για κάποιες ημέρες την εβδομάδα στα γραφεία ή στο χώρο του εργοδότη, στην έδρα του εργοδότη, αλλά θα παρέχεται από το σπίτι του εργαζόμενου, από κάποιον άλλο χώρο που ο ίδιος ο εργαζόμενος επιλέγει. Το βασικό χαρακτηριστικό όμως είναι ότι όταν μιλάμε για τηλεργασία, μιλάμε για εργασία που παρέχεται μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες και όχι ότι παίρνω δουλειά για το σπίτι. Δεν έχει να κάνει με το φασόν που υπήρχε κάποτε. Υποχρεωτικό στοιχείο της τηλεργασίας είναι η ψηφιακή πλατφόρμα. Μπορεί να είναι υπολογιστής, μπορεί να είναι κινητό τηλέφωνο, αλλά παρεμβάλλεται οπωσδήποτε η ψηφιακή πλατφόρμα για την εκτέλεση της εργασίας. Τα βασικά στοιχεία της διάταξης του νόμου 4808 για την τηλεργασία είναι ότι η συμφωνία αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη, άρα δεν μπορεί μονομερός ο εργοδότης πλέον, και εφόσον έχουμε φύγει από τις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας που τον υποχρέωναν να έχει είτε το σύνολο του προσωπικού είτε μέρος και κάποιο ποσοστό του προσωπικού υποχρεωτικά στη τηλεργασία, ο εργαζόμενος πρέπει να συμφωνήσει για να συνεχίσει να εργάζεται με τηλεργασία. Τυχόν άρνηση του εργαζομένου δεν μπορεί να οδηγήσει, να αποδεχθεί την τηλεργασία και να κάτσει σπίτι του και να δουλεύει από εκεί, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Υπάρχουν όμως για πρώτη φορά, κάτι που δεν υπήρχε στη διάταξη του 2010, δυνατότητα του εργαζόμενου, εφόσον αυτός αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας τα οποία του επιβάλλουν την παραμονή στο σπίτι, στην ουσία μονομερώς να επιβάλλει την τηλεργασία. Δηλαδή, έχουμε ένα εργαζόμενο ο οποίος έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και η μετακίνηση ή παραμονή σε χώρους εργασίας εγκυμονεί κινδύνους για επιδείνωση του προβλήματός του, τότε η σύμβαση μπορεί να μετατραπεί σε τηλεργασία και αν υπάρχει διαφωνία από την πλευρά του εργοδότη, η διαφωνία αυτή επιλύεται από το ΣΕΠΕ. Αυτή είναι μια καινοτομία του νόμου. Τα υπέρ και τα κατά τα ζείτε και εσείς, θα αναφέρει και η κυρία Αγγελετάκη στη συνέχεια τα ζητήματα που αφορούν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, και είναι ένα θέμα το οποίο είχα ασχοληθεί και εγώ και έχω και κάποια δημοσίευση επ' αυτού. Ας το αφήσω αυτό το κομμάτι εγώ εντελώς και ας πάμε στο καθαρά εργασιακό. Καταρχήν, σύμφωνα και με τον νόμο, οι όροι εργασίας δεν μεταβάλλονται καθόλου και ο τηλεργαζόμενος έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τους ίδιους όρους εργασίας με οποιοδήποτε άλλο μισθωτό και η σύμβασή του δεν αλλάζει καθόλου σε σχέση με αυτό. Η μοναδική μεταβολή έχει να κάνει σε σχέση με τον τόπο, παύλα, τρόπο, ότι δεν είναι υποχρεωμένος να είναι στην έδρα της επιχείρησης, αλλά μπορεί να κάνει την εργασία αυτή από απόσταση με ψηφιακά μέσα. Το ωράριο ισχύει, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη, κάποιο άλλο ωράριο και άλλο ένα πολύ βασικό δικαίωμα που πλέον κατοχυρώνεται νομοθετικά είναι το δικαίωμα αποσύνδεσης, δηλαδή ο τηλεργαζόμενος μετά το πέρας της εργασίας του μπορεί να αποσυνδεθεί και με αυτόν τον τρόπο να μην του επιβάλλεται να συνεχίσει να απασχολείται. Θέλω να πω ότι για το δικαίωμα αποσύνδεσης είχαμε κάνει μεγάλες προσπάθειες με πάρα πολλά σωματεία και ομοσπονδίες τα προηγούμενα χρόνια ώστε να θεσμοθετηθεί μέσω συλλογικών συμβάσεων. Τότε είχαμε την άποψη ότι ήταν πολύ προωθημένο, ότι δεν αφορά πολύ κόσμο. Ευτυχώς ήρθε ο ίδιος ο νόμος και το επέβαλε
Και η σημασία του συγκεκριμένου δικαιώματος έχει να κάνει στο ότι αν δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα αποσύνδεσης και ο εργαζόμενος είναι στην ουσία έξω από την επιχείρηση, αλλά όλη την ώρα μπορεί να είναι απασχολημένος για ζητήματα εργασίας, είναι ένας από τους κύριους παράγοντες εμφάνισης εργασιακού στρες. Να υπάρχει αυτή η όσμωση του χρόνου απασχόλησης και του ελεύθερου χρόνου, πόσο μάλλον όταν είναι για το σύνολο του χρόνου στον ίδιο χώρο. Τώρα, για τα προσωπικά δεδομένα, υπάρχουν κάποιες δικλείδες στον νόμο, έτσι ώστε ο τρόπος με τον οποίο να παρέχεται εργασία να μην επηρεάζει την οικογενειακή ζωή του μισθωτού, να μην εισβάλλει και σε αυτή τη σφαίρα. Άρα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές για το πώς πρέπει να είναι η κάμερα, τι θα δείχνει η κάμερα αν είναι συνδεδεμένος με κάμερα ο τηλεργαζόμενος, και δεν υπάρχει, υπάρχει μια προστασία για τον υπόλοιπο προσωπικό και οικογενειακό χώρο. Τέλος, σε σχέση με αυτό να κάνω μια σημείωση στο θέμα της τηλεργασίας, ότι εννοείται ότι η σύμβαση μπορεί να γίνει σύμβαση τηλεργασίας μόνο στις περιπτώσεις και τις ειδικότητες που είναι τεχνικά αδυνατή η παροχή αυτού του είδους της εργασίας. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι στην παραγωγή και πρέπει να είναι στην αλυσίδα παραγωγής πάνω από κάποιο μηχάνημα, είναι χειριστής κλπ. Προφανώς δεν μπορεί να απασχοληθεί με τηλεργασία. Θα πρέπει, για να μπορεί να γίνει αυτό, η εργασία του να μπορεί να παρασυρθεί από απόσταση μέσα με ψηφιακά μέσα. Η ψηφιοποίηση ήρθε σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό και αρκετά βία, και πέρα από το κομμάτι της τηλεργασίας επηρεάζει και την λειτουργία και των ίδιων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έχουμε διατάξεις με το 4808 που ήρθαν για να μείνουν, πέρα από τις περιόδους των εκτάκτων συνδικών, που δίνουν το δικαίωμα ή και επιβάλλουν σε κάποιες περιπτώσεις την διενέργεια γενικών συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα. Ένα μεγάλο, ενώ μέχρι τώρα, μέχρι πριν την αλλαγή, αυτό που όλοι γνωρίζαμε και προέβλεπε και ο νόμος, είναι ότι η γενική συνέλευση σημαίνει φυσική συνάθρηση σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Δεν ήταν δυνατή η απομακρυσμένη συμμετοχή, παρά το γεγονός ότι πληροφοριακά συστήματα υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Για να μπορεί να ληφθεί νόμιμα, για να μπορούσε μάλλον να ληφθεί νόμιμα μια απόφαση γενικής συνέλευσης, έπρεπε να είναι με φυσική παρουσία όλοι συγκεντρωμένοι σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο. Ακόμα και κάποιος να μπορούσε να συνδεθεί, δεν θα μπορούσε να ψηφίσει. Πλέον, με το νόμο 4808, υπάρχει δυνατότητα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να κάνουν και γενικές συνελεύσεις, αλλά και αρχαιρεσίες, είτε με φυσική παρουσία, είτε με απομακρυσμένη συμμετοχή μέσω ψηφιακών πλατφορμών, είτε με ένα μεικτό σύστημα. Ανακύπτει σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις το ερώτημα εάν χρειάζεται να γίνει τροποποίηση του καταστατικού τους, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στο καταστατικό αυτή η νέα δυνατότητα που ορίζει ο νόμος. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν απαιτείται. Ο νόμος ισχύει, ο νόμος εφαρμόζεται εφόσον ισχύει, και αν μια συνδικαλιστική οργάνωση επιλέξει να κάνει τις αρχαιρεσίες της με ψηφιακό, με πλατφόρμα ή με μεικτό τρόπο, μπορεί μόνη της απλά να εφαρμόσει το νόμο και δεν είναι προϋπόθεση να προβλέπεται και στο καταστατικό αυτή η δυνατότητα. Διαβάζοντας τις διατάξεις του νόμου στο πλαίσιο που τροποποιούν το 1264,
δημιουργείται μια πάρα πολύ μεγάλη απορία, γιατί υπάρχει και μια νομοτεχνική πλημέλεια, να τη χαρακτηρίσω και λίγο ευγενικά. Ο νόμος είναι πολύ κακά διατυπωμένος. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερμηνευτικά προβλήματα. Είναι υποχρεωτικό να έχουμε και ψηφιακή πλατφόρμα όταν κάνουμε γενική συνέλευση και εκλογές, ή μπορούμε να τις κάνουμε και με τον παραδοσιακό τρόπο χωρίς να έχουμε ζητήματα ακυρότητας των εκλογών? Ακόμα δεδομένα νομολογιακά, δηλαδή αποφάσεις δικαστηρίων, δεν έχουμε. Αυτό που εμείς καταλήγουμε ερμηνευτικά είναι ότι η υποχρεωτική διάθεση ψηφιακής πλατφόρμας υπάρχει μόνο στην περίπτωση γενικής συνέλευσης, η οποία έχει να αποφασίσει για απεργία. Μόνο σε αυτή την περίπτωση, λέει ο νόμος ρητά, ότι για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για απεργία θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής σε όλα τα μέλη του σωματείου. Εκεί το ορίζει ρητά, και εφόσον εκεί το ορίζει ρητά μόνο, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις Γενικής Συνέλευσης εναπόκειται στη συνδικαλιστική οργάνωση να αποφασίσει τι την βολεύει πρακτικά να κάνει. Αν όμως έχουμε μια Γενική Συνέλευση για απεργία και δεν έχει δοθεί η δυνατότητα στα μέλη, στο σύνολο των μελών του σωματείου, να ψηφίσουν και με μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, είτε κινητό τηλέφωνο, είτε το ZEVS ή οποιασδήποτε άλλες πλατφόρμες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εκεί υπάρχει κίνδυνος η απόφαση της απεργίας να θεωρηθεί άκυρη και εκ των υστέρων να κριθεί και η απεργία παράνομη από τα δικαστήρια για αυτό τον τυπικό λόγο. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά στην εισβολή των ψηφιακών μέσων έχει να κάνει με τη συνδικαλιστική δράση και την πρόβλεψη για πρώτη φορά στο νόμο ότι αντί για πίνακες ανακοινώσεων, τα σωματεία μπορούν με επιβάρυνση του εργοδότη σε σχέση με το κόστος κατασκευής και συντήρησης να έχουν ιστότοπο είτε στο ίντερνετ είτε στο τυχόν εσωτερικό δίκτυο της επιχείρησης. Είχαν κάποιες επιχειρήσεις, μπορεί να έχουν και στους χώρους δικού σας ίντρανετ, ένα δικό τους δίκτυο, στο οποίο, το οποίο θα λειτουργεί αντί του πίνακα ανακοινώσεων. Αν ο εργοδότης βέβαια δεν καλύψει αυτό το κόστος και δεν προχωρήσει στην κατασκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του σωματείου και στην πληρωμή του κόστου συντήρησης, τότε παραμένει ο παραδοσιακός πίνακας ανακοινώσεων με τις ένχαρτες ανακοινώσεις που είναι τυχοκολλημένες από το σωματείο. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και μας απασχολεί είναι πώς οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν όντως να καταστήσουν αδιάβλητες τις αρχαιρεσίες και να διαφυλάξουν την αρχή της μυστικότητας. Εδώ εμένα οι τεχνικές γνώσεις μου είναι πεπερασμένες. Μπορώ να αντιληφθώ κρυπτογραφημένα ψηφιακά πρωτόκολλα. Αυτό όμως που δεν μπορώ να αντιληφθώ και έχω ακόμα την ένσταση για την ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι όταν εγώ πάω να ψηφίσω σε εκλογές, παίρνω από την Εφορευτική Επιτροπή ένα φάκελο και μπαίνω σε ένα παραβάν, βάζω το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, μέσα στο παραβάν, υπάρχει δικαστικός αντιπρόσωπος ο οποίος ορίζεται για να τηρεί την νομιμότητα της διαδικασίας και κυρίως τη διασφάλιση της μυστικότητας, βγαίνω από το παραβάν και ρίχνω το φάκελό μου στην κάλπη.
όταν κληθώ να ψηφίσω μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα, ποιος μου εξασφαλίζει ότι πίσω από την οθόνη του υπολογιστή μου θα είμαι μόνος μου για να κάνω κλικ στο συνδυασμό και στον υποψήφιο που επιθυμώ και δεν θα έχω δίπλα μου τον οποιονδήποτε να μου λέει να σου πω κλίκαρε εδώ, αυτό, μπροστά μου. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με οποιοδήποτε ψηφιακό πρωτόκολλο. Η αρχή της μυστικότητας δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε μια τέτοια περίπτωση και πάντα θα ελοχεύει ένας τέτοιος κίνδυνος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που αυτό η δυνατότητα δεν έχει δοθεί και για τις εθνικές εκλογές. Και ξεκίνησε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει στην πορεία. Το άλλο μεγάλο κομμάτι που αφορά τη λειτουργία των σωματείων και είναι, ενώ νόμος έλεγε ότι ισχύει από 1η-1η, έχουμε σχεδόν ένα μήνα που λειτουργεί η πλατφόρμα, είναι το ηλεκτρονικό μητρό που τηρείται πλέον στο Υπουργείο Εργασίας, το ΓΕΜΙΣΟΕ, στο οποίο θα πρέπει να εγγραφούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τι είναι το ΓΕΜΙΣΟΕ? Είναι ένα ηλεκτρονικό μητρό στο οποίο κάθε συνδικαλιστική οργάνωση πρέπει μέσα από τον νόμιμο εκπρόσωπό της να συνδεθεί στην πλατφόρμα και να ανεβάσει στοιχεία του καταστατικού, δηλαδή ένα αντίγραφο του καταστατικού, την απόφαση που αναγνώρισε το σωματείο, αν είναι πολύ παλιά, αρκεί και ένα πιστοποιητικό μεταβολών, το οποίο εκδίδουμε μέχρι στιγμής από το πρωτοδικείο, για να φαίνεται πότε συστάθηκε το σωματείο και ποιο είναι το ισχύον καταστατικό. Στοιχεία των εκλογικών διαδικασιών και συγκεκριμένα πόσα ήταν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, πόσα μέλη ψήφισαν, ποιοι εκλέχθηκαν και ποια είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και επίσης θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα το πρακτικό των αρχαιρεσιών και ένα πρακτικό συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις δεν αναρτάται μητρό μελών, φυσικών προσώπων, ούτε με το πρακτικό των αρχαιρεσιών υπάρχει υποχρέωση να αναρτηθεί η κατάσταση ψηφισάντων. Αυτό σίγουρα, επειδή στο αρχικό σχέδιο υπήρχε, ήταν ξεκάθαρο ότι θα οδηγεί σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων, οπότε η πλατφόρμα και ο νόμος μέχρι στιγμής περιορίζονται στο ποια είναι τα μέλη της διοίκησης και στο ποια ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις πρέπει να κάνουν την αντίστοιχη διαδικασία και θα πρέπει αυτές να φτιάξουν ένα Excel, και συγκεκριμένα Excel γιατί αυτό ζητάει η πλατφόρμα σε μορφή XLSX για να μπορεί να ανέβει, στο οποίο θα αναφέρουν ποια είναι τα σωματεία μέλη της, της δευτεροβάθμιας. Και κάποια στοιχεία των σωματείων, όπως το αφημί, ο αριθμός μητρώου του σωματείου και το πότε εγγράφηκαν στη δευτεροβάθμια οργάνωση. Εκτός από αυτά τα στοιχεία, υπάρχει μία υποχρέωση για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που λαμβάνουν οποιαδήποτε χρηματοδότηση και πόρο από τον κρατικό προϋπολογισμό να ανεβάζουν οικονομικές καταστάσεις. Και εδώ έρχεται η απορία η δική μας και λέμε τι σημαίνει η φράση οικονομικές καταστάσεις. Συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως είναι αυτονόητο και όλοι το γνωρίζουμε, είναι μη κερδοσκοπικά σωματεία. Άρα, από τον νόμο, δεν έχουν υποχρέωση ούτε να συντάσσουν ισολογισμούς, ούτε καταστάσεις χρήσης. Τι έχει το σωματείο, η Γενική του Συνέλευση
εγκρίνει έναν οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό. Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο που έχουν τα σωματεία. Αυτά τα στοιχεία, τα σωματεία, τα έδιναν τα προηγούμενα χρόνια και στο ελεγκτικό συνέδριο όσα σωματεία είχαν πόρο από, από τον ΟΑΕΔ, την πρώην εργατική εστία, για τις ανάγκες κάλυψης μισθοδοσίας του προσωπικού τους και του ενοικίου των γραφείων κλπ. Μετά από επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, μας είπαν ότι ωραία, στις οικονομικές καταστάσεις βάλτε τον οικονομικό απολογισμό που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Αυτό είναι το διαδικαστικό κομμάτι που πρέπει να κάνουν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, γιατί η συνέπεια, αν δεν γίνει εγγραφή στο ΓΕΜΙΣΟΕ, οι συνέπειες είναι οι εξής. Δεν μπορεί η συνδικαλιστική οργάνωση να απευθύνει πρόσκληση για συλλογικές διαπραγματεύσεις και για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Άρα, αν έχουμε ένα σωματείο που καλεί την επιχείρηση για να συνάψουν επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και το σωματείο δεν είναι εγγεγραμμένο στο ΓΕΜΙΣΟΕ, ο εργοδότης μπορεί να πει ότι δεν έχεις την ικανότητα να διαπραγματεύεσαι, άρα δεν έρχομαι καν να διαπραγματευτώ και δεν θα υπάρχει συλλογική σύμβαση. Η δεύτερη συνέπεια είναι ότι αν δεν γίνει εγγραφή στο ΓΕΜΙΣΟΕ, τα μέλη της διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης δεν έχουν συνδικαλιστική προστασία. Άρα, η απόλυσή τους, η οποία ούτως ή άλλως έχει αλλάξει με τον νόμο 4808 και η αλλαγή αυτή ισχύει ήδη από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου, δηλαδή από τις δημοσίευσεις του νόμου, από τις 19 Ιουνίου του 2021, μπορεί να γίνει για σπουδαίο λόγο, χωρίς την μεσολάβηση της Επιτροπής Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών. Αν δεν υπάρχει εγγραφή στο ΓΕΜΙΣΟΕ, ο εργοδότης μπορεί να απολύσει τον πρόεδρο του σωματείου το επόμενο λεπτό, όπως θα μπορούσε να απολύσει οποιονδήποτε άλλον εργαζόμενο. Και η τρίτη συνέπεια είναι ότι οι οργανώσεις οι οποίες λαμβάνουν πόρο από τον ΟΑΕΔ, που είναι το πιο συνηθισμένο παράδειγμα, θα σταματήσουν να τον λαμβάνουν. Δηλαδή, να φέρουμε και το παράδειγμα εδώ της ΟΒΕΣ. Εάν η ΟΒΕΣ δεν εγγραφεί, ο ΟΑΕΔ θα σταματήσει να καταβάλει τα χρήματα για τη μισθοδοσία του προσωπικού, για τα έξοδα των γενικών συνελεύσεων και συνεδρίων και για τα ενίκια των γραφείων και όσα άλλα λειτουργικά έξοδα καλύπτει ο ΟΑΕΔ. Για το θέμα του ΓΕΜΙΣΟΕ γνωρίζετε όλοι ότι είχαν υπάρξει πολύ έντονες αντιδράσεις. Έχει γίνει και μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακόμα δεν έχουμε απόφαση. Άρα ο νόμος, εφόσον δεν έχουμε κάποια απόφαση που να το ανατρέπει, εξακολουθεί και ισχύει. Και για να μπορούμε να έχουμε αυτές τις λειτουργίες τις σωματιακές, δηλαδή την προστασία, τη συλλογική σύμβαση και την συνέχιση της χρηματοδότησης, θα πρέπει να γίνει η εγγραφή στο Μητρό. Τώρα, επειδή πραγματικά είναι τα ζητήματα πάρα πολλά, θα ήθελα να σταθώ κλείνοντας, γιατί βλέπω ότι και ο χρόνος πλησιάζει, στο θέμα των πολιτικών που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Ο νόμος 4808 ενσωμάτωσε τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και επέβαλε να υπάρχουν στις επιχειρήσεις σχετικές πολιτικές που μπορεί να είναι είτε παράρτημα του κανονισμού εργασίας, είτε να συμφωνηθούν στο πλαίσιο συλλογικής σύμβασης. Και θα πρέπει εκεί να περιγράφονται διαδικασίες διερεύνησης τυχόν καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης
Και όταν μιλάμε για παρενόχληση, δεν εννοούμε αποκλειστικά τη σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και οποιασδήποτε μορφής ηθική παρενόχληση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει στον εργαζόμενο ένα αίσθημα ανασφάλειας, φόβου κλπ. Μπορεί να είναι bullying, μπορεί να είναι ακόμα και κάποια μορφή πίεσης και εντατικοποίησης της εργασίας που γίνεται με τρόπο που δεν συνάδει με την καθημερινή συνεργασία και επικοινωνία, αλλά εκφεύγει κάποιον ορίων. Μπορεί να έχει να κάνει με κάποια τραβηγμένα σχόλια, αδόκιμα σχόλια, με κάποια υπερβολική πλάκα που κάποιος εργαζόμενος δεν μπορεί να την ανεχθεί, γιατί το εγώ του δεν μπορεί και η προσωπικότητά του δεν μπορεί να την ανεχθεί. Για όλα αυτά τα φαινόμενα πλέον αντιμετωπίζονται αρκετά αυστηρά από την νομοθεσία και θα πρέπει σε κάθε επιχείρηση να υπάρχει ένας τέτοιος κανονισμός που να ορίζει και τον τρόπο της ελεύθερης και χωρίς εμπόδια υποβολής καταγγελιών, ακόμα και ανώνυμων καταγγελιών, και έναν τρόπο διερεύνησης όσο πιο διακριτικό, γιατί είναι κάποια θέματα που είναι και ταμπού, είναι θέματα τα οποία δεν πρέπει να παίρνουν έκταση, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για παρενόχληση που υπάρχουν λεπτές ισορροπίες. Και θα πρέπει να υπάρχουν και να περιγράφεται και η μέθοδος διερεύνησης για να καταλήξουμε στην αλήθεια ότι όντως υπάρχει παρενόχληση ή δεν υπάρχει παρενόχληση και έχουμε μία ψευδή καταγγελία. Και θα κάνω μία παρένθεση να πω ότι δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε δει τον τελευταίο χρόνο που κάποιοι έχουν κάνει ψευδείς καταγγελίες για να απαλλαγούν από μία αρεστούς συναδέλφους προϊσταμένους, υφισταμένους, για την αντιμετώπιση, είτε μέσω πειθαρχικού, είτε όποιο άλλο τρόπο περιγραφεί εκεί. Εγώ αυτό που έχω να προτείνω στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όταν κληθούν για αυτού του είδους τα ζητήματα, να διαβουλευθούν και να καταρτιστούν αυτές οι πολιτικές, είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένας εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης στην Επιτροπή Διερεύνησης, για να υπάρχει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, γιατί θα μπορούσε, τα έχουμε δει δυστυχώς στην πράξη αυτά, να γίνει αυτή η πολιτική ένας μηχανισμός αποβολής συνδικαλιστών. Να πει η εταιρεία ότι, κοίτα να δεις, πρόεδρε, έχω μια ανώμηνη καταγγελία ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά, φεύγεις. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει και ένας εκπρόσωπος του σωματείου μέσα στην Επιτροπή, για να μπορεί να υπάρχει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Πρέπει δε να σημειώσω ότι το τελευταίο διάστημα έρχονται πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο ανταγωνισμών στα υψηλά κλιμάκια τους μεταξύ στελεχών, και λένε ότι θέλουμε να υπάρχει και ένας εκπρόσωπος του σωματείου, γιατί έχουμε τέτοια περιστατικά αλληλοφαγωμάτων, αν μου επιτραπεί η έκφραση, ώστε να βλέπει και ένα τρίτο μάτι πιο ψύχρεμο πώς είναι η κατάσταση, για να πάμε σε μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική αντιμετώπιση των περιπτώσεων. Για το θέμα αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε, μιας και ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, να αναπτύξουμε αυτή την προβληματική, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να ανεχθούμε ούτε ως εργαζόμενοι, ούτε ως συνδικαλιστικές οργανώσεις, φαινόμενα βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, από όποιον και αν προέρχονται, είτε από προϊσταμένους, είτε από υφισταμένους, είτε από τον εργοδότη, είτε από συναδέλφους. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να πηγαίνει στην εργασία του, η οποία είναι μέσω και για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, και να είναι απαλλαγμένος
από φόβους τυχόν παρενοχλήσεων. Είναι δηλαδή ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένα τέτοιο περιβάλλον, στο οποίο υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στον εργαζόμενο, τα οποία εγώ δεν είμαι ειδικός, δικηγόρος είμαι, η κυρία Αγγελετάκη αντιλαμβάνεται και φαντάζομαι ότι θα αναφερθεί πολύ ειδικότερα. Εγώ θα πω δημόσια ότι είμαι σε περίοδο αποκατάστασης και από burnout. Ιατρικά μιλάω αυτή τη στιγμή, όχι απλά παίρνω μία ορολογία. Είναι κάτι που το βιώνουμε όλοι. Επομένως, θα πρέπει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να δώσουν σε αυτό πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και μέσω των οργάνων και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας και όποιων άλλων οργάνων έχουν, να εντοπίζουν τυχόν ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Δηλαδή πλέον δεν είναι μόνο να δούμε οι κρυώματα για να μην πέσω από τη σκαλωσιά, τα μέτρα ασφάλειας για την υγεία των εργαζομένων. Θα πρέπει να εντοπίζουμε και αυτούς τους παράγοντες και κινδύνους που μπορεί να δημιουργούν προβλήματα για την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Αυτά, με συγχωρείτε για την υπέρβαση, γιατί βλέπω ότι είναι λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά. Είδατε, δεν σας σταμάτησα όπως σας είχα πει στην αρχή, γιατί ξέρω ότι πάντα έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Είναι πάντα πολύ πρακτική η προσέγγιση σας και ενδιαφέρουν όλους τους συμμετέχοντες. Έχουμε μάλιστα μια σειρά από 5 ερωτήσεις. Θα ήθελα να ζητήσω όμως την υπομονή των ατόμων που ρώτησαν για να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση και όλες μαζί να τις απαντήσουμε στο τέλος. Οπότε, για να μην έχουμε άλλη καθυστέρηση, να περάσουμε στην κυρία Μπέτη Γκελετάκη, που θα μας μιλήσει για την πανδημία, την εργασία από το σπίτι και το εργασιακό άγχος. Ωραία. Λοιπόν, πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε και μερικά τόσο δυνατά που σου προκαλούν έτσι μια ιδιαίτερη ανησυχία για το ποιο είναι το μέλλον μας. Αν και αναφερθήκανε και ο κύριος Νίνος και ο κύριος Κιούλος λίγο στην εξ αποστάσεως εργασία, σήμερα θα πω κι εγώ κάποια λόγια και ελπίζοντας ότι θα βοηθήσω κάποιους κάπως αυτούς που δουλεύουν από το σπίτι. Εντάξει είμαστε. Τη βλέπουμε. Τη βλέπουμε. Ωραία. Εντάξει. Καλά πάμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η πανδημία, όπως γνωρίζουμε, άλλαξε πολλές από τις σταθερές μας. Από τις σταθερές που είχαμε στη ζωή μας. Μία λοιπόν από τις αλλαγές αναφέρεται και στον τρόπο εργασίας μας. Από τη φυσική μας εργασία στο γραφείο, εργαζόμαστε πια από απόσταση. Έτσι, οι εργαζόμενοι και οι εταιρείες έπρεπε λίγο να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Στην αρχή όλου αυτού του εγχειρήματος είχαμε πάρα πολλά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο επικοινωνίας, πώς θα διαχειριζόμαστε τις συναντήσεις, πώς θα παρουσιάζαμε την πρόοδο των εργασιών στον διευθυντή μας ή στον προϊστάμενο, αν θα είχαμε καθημερινές τηλεδιασκέψεις και ποιο τελικά θα ήταν το συγκριτικό όριο της παραγωγικότητάς μας. Έτσι λοιπόν είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα πραγματικότητα, αλλά και νέα συναισθήματα και την αμφισβήτηση του εαυτού μας πάνω απ' όλα. Και υπήρχε και η φυσική απομάκρυνση. Δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει. Ωραία. Είχαμε και έχουμε, εξακολουθούμε να έχουμε, να διαχειριστούμε τις συνήθειές μας πρώτα απ' όλα. Την επαφή μας με τους άλλους, την υποστήριξη των συναδέλφων, την άμεση επιβράβευση ή την διορθωτική κίνηση, την αυτοεικόνα μας, την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Κερδίσαμε όμως και πράγματα. Και τι κερδίσαμε? Κερδίσαμε εμπειρία που δεν την είχαμε πριν. Αποκτήσαμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Έχουμε εναλλακτικές προοπτικές πια μπροστά μας. Μετρήσαμε τις δυνάμεις μας. Είδαμε ότι έχουμε αντοχή στα δύσκολα και αποκτήσαμε νέες δεξιότητες και στη διοίκηση από απόσταση και στην εργασία από απόσταση. Η εργασία από το σπίτι πρέπει να κυλάει ομαλά. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να τη διαχειριστούμε με έναν τέτοιο τρόπο που να προσομοιάζει στο χώρο της εταιρείας που εργαζόμαστε. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό?
πώς θα νικήσουμε την έλλειψη της κοινωνικής επαφής, το πιθανώς δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, τα παιδιά που ίσως υπάρχουν στο σπίτι, το άγχος βεβαίως και την ανασφάλεια. Το πρώτο βήμα για να αποφύγουμε το περιττό άγχος είναι να διευκρινίσουμε τις αρμοδιότητές μας. Αυτό που αναφέρανε και προηγούμενα οι κύριοι είναι ξεκάθαρες οι προσδοκίες. Τι περιμένει ο εργοδότης μας από εμάς? Περιμένει να δουλεύουμε μέχρι τις 12 το βράδυ ή έχουμε ένα σταθερό ωράριο? Να έχουμε καθαρή εικόνα λοιπόν των προσδοκιών της επιχείρησης. Να γνωρίσουμε τον τρόπο που θα μετρηθεί η απόδοσή μας. Να ξέρουμε ποιο είναι το ακριβές ωράριο εργασίας μας και πώς θα επικοινωνούμε. Τον τρόπο της ανατροφοδότησης και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούμε. Το δεύτερο βήμα είναι ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάπως ένα χώρο στο σπίτι μας που να είναι φωτεινός, φιλόξενος και χαρούμενος. Να ακολουθήσουμε την πρωινή ρουτίνα που ακολουθήσαμε και για το γραφείο. Να μην δουλεύουμε με τις πιζάμες και το κλαμεράκι στα μαλλιά ή με τα σορτσάκια, αλλά να περιποιούμαστε τον εαυτό μας όπως όταν πηγαίναμε στην εργασία μας. Να οργανώνουμε την εργασία μας θέτοντας προτεραιότητες, ό,τι κάναμε και στο γραφείο μας. Να αποσυνδεόμαστε από τα προσωπικά μας δίκτυα, ούτως ώστε να μην αποσπούν την προσοχή μας. Να προετοιμάζουμε επίσης το φαγητό μας από το προηγούμενο βράδυ, όπως το κάναμε όταν πηγαίναμε στο γραφείο, και να σταματάμε να εργαζόμαστε τη συγκεκριμένη ώρα που έχουμε συμφωνήσει. Χρειάζεται να κάνουμε σαφείς τις προσδοκίες μας, όχι μόνο στον εργοδότη μας, αλλά και στην οικογένειά μας. Να αποφύγουμε τους περισπασμούς, να αποφύγουμε την αναβλητικότητα του τύπου «έχω χρόνο, θα το κάνω αργότερα, έχω χρόνο μέχρι το βράδυ», και να εφαρμόσουμε όσα εργαλεία ξέρουμε από τη διαχείριση του χρόνου. Το to-do list, το for guardians, βάζοντας προτεραιότητες, όποιο εργαλείο μας βοηθάει. Ένα άλλο εργαλείο του χρόνου διαχείρισης που είναι πολύ έτσι, εύκολο για τους εργαζόμενους είναι η τεχνική Pomodoro. Τι είναι αυτή? Αυτή απαιτεί 25 λεπτά αδιάλειπτης εργασίας και ένα 3 λεπτό με 5 λεπτό διάλειμμα. Έτσι είναι σαν να δίνουμε οξυγόνο στον εγκέφαλό μας, τόσο ώστε μετά να πάει και να εστιάσει πάλι στην δουλειά. Να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας για την ολοκλήρωση της εργασίας μας, να προγραμματίζουμε στην αρχή της ημέρας μας τις εργασίες που έχουμε, κατά τη διάρκεια της ημέρας να κάνουμε τη συλλογή των ανεπεξέργαστων δεδομένων, ούτως ώστε να πάμε μετά να τα επεξεργαστούμε, και να καταγράφουμε στο τέλος της ημέρας και να καταρτούμε ένα αρχείο καθημερινών παρατηρήσεων, για να έχουμε ένα πλάνο βελτίωσης. Αν τώρα στο σπίτι έχουμε παιδιά, ανάλογα με την ηλικία μπορούμε να κάνουμε κάποια πρακτικά πράγματα που θα μας βοηθήσουν. Να κάνουμε ένα παιχνίδι με κανόνες για τα παιδιά του τύπου το παιχνίδι λέγεται «Εργάζομαι στο γραφείο». Αν είναι εφικτό, να τα αφήσουμε να κάνουν την εργασία του σχολείου τους δίπλα μας ή να ζωγραφίσουν. Να βάλουμε όρια ανάλογα με την ηλικία που έχει το παιδί. Να τους εξηγήσουμε ότι εργαζόμαστε και ότι θα πρέπει αυτό να το σεβαστούν. Να τους υποσχεθούμε όμως ότι αν το τηρήσουν, μετά το τέλος της εργασίας, θα παίξουμε μαζί τους ή θα πάμε μια βόλτα στο πάρκο, θα τους δώσουμε κάτι το οποίο θα τους δημιουργήσει χαρά και προσδοκία. Όταν το παιδί τώρα είναι μωρό και δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο στο σπίτι που μας βοηθάει, γιατί αν εργαζόμαστε, το μωρό ή το στέλνουμε σε ένα βρεφονιπιακό σταθμό ή έχουμε μια γιαγιά, έναν παππού, κάποιον άνθρωπο στο σπίτι να μας βοηθάει. Αν εργαζόμενοι από το σπίτι θεωρήσουμε ότι αυτό πια δεν είναι απαραίτητο και έχουμε το μωρό στο σπίτι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσο πιο επικοδομητικά γίνεται τις ώρες που κοιμάται. Να έχουμε έτοιμο το γάλα, να έχουμε έτοιμα όλα όσα χρειάζεται το μωρό, ούτως ώστε να μην τρώμε πάρα πολύ από τον χρόνο μας και να μην αγχωνόμαστε, γιατί όταν χάνουμε χρόνο, αγχωνόμαστε. Όταν εργαζόμαστε από το σπίτι, πολλοί από εμάς μπορεί να αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι, καθώς δεν έχουμε την καθημερινή κουβεντούλα και επαφή με τους συναδέλφους. Και ίσως δεν έχουμε και κάποια κοινή έξοδο μετά το γραφείο. Πάμε να πιούμε έναν καφέ για 10 λεπτά. Πάμε. Έτσι λοιπόν η κοινωνική μας ζωή ελαχιστοποιήθηκε. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε?
Ίσως θα βοηθούσε να σκεφτούμε ότι μια μέρα την εβδομάδα να μην εργαστούμε στο σπίτι, αλλά εκτός σπιτιού. Πού? Σε μια γειτονική καφετέρια? Στην τοπική βιβλιοθήκη? Στο βιβλιοπωλείο της περιοχής μας? Αυτό θα μας βοηθούσε ώστε να καταπολεμήσουμε το αίσθημα της απομόνωσης, καθώς θα έχουμε περιβάλλον που θα είναι και άλλοι άνθρωποι μαζί. Να κάνουμε σχέδια για μετά τη δουλειά, όπως να συναντήσουμε κάποιους φίλους ή συναδέλφους, ή να ασχοληθούμε ακόμη με τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα. Έτσι θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε στο τέλος του ωραρίου μας και θα έχουμε την κοινωνική επαφή, η οποία μας είναι πάρα πολύ πολύτιμη. Εκτός όμως από το αίσθημα της έλλειψης κοινωνικής ζωής, υπάρχουν και άλλα προβλήματα που προκύπτουν. Ένα πρόβλημα μπορεί να είναι η έλλειψη επαρκής χώρου. Έχουμε μικρά διαμερίσματα στην Ελλάδα. Ή ακόμα δυσκολότερο, οικογενειακό περιβάλλον. Έλλειψη δεξιοτήτων, χρήση Teams, Zoom, ίσως να μην είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά. Για πολλούς ανθρώπους που είναι θέματα ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, ο χώρος εργασίας δεν είναι μόνο μια όαση ασφάλειας από ένα σύντροφο που τους ασκεί βία, αλλά η εργασία τους παρέχει επίσης τους οικονομικούς εκείνους πόρους που χρειάζονται για να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να εγκαταλείψουν κάποια στιγμή μια κακοποιητική σχέση. Οι συνάδελφοι τώρα και οι εργοδότες είναι αυτοί που μπορούν να προσφέρουν ένα είδος ασφάλεια. Με το «είμαι εδώ για σένα». Αν υποψιάζεστε λοιπόν ότι ένα συνάδελφος βιώνει βία στο σπίτι του ή ένα συνάδελφος σας έχει ήδη αποκαλύψει κάποια κακοποίηση, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να παρέχουμε μια εικονική υποστήριξη. Να προσέξουμε τις ανεξήγητες αλλαγές στη συμπεριφορά που μπορεί να είναι σημάδια ότι κάτι συμβαίνει πιο σοβαρό. Στις ομαδικές συναντήσεις να μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με την προσωπική μας ζωή, ώστε να υποψιαστούμε αν κάποιος συνάδελφος χρειάζεται βοήθεια. Η αυξημένη συχνότητα των τηλεδιασκέψεων και των κλήσεων που σχετίζονται με την εργασία μπορεί επίσης να είναι πρωταρχικές ευκαιρίες για να ελέγξουμε, να αξιολογήσουμε την ασφάλεια ενός συναδέλφου και αν χρειαστεί να διακόψουμε ή να παρέμβουμε σε αυτή την κακή συμπεριφορά. Στην απομακρυσμένη επικοινωνία είναι σημαντικό να μην παραβλέπετε επίσης ο παράγοντας της απλής κοινωνικής συνομιλίας, το θετικό σχόλιο, η επιβράβευση και η ανατροφοδότηση, η ενθάρρυνση, η αναγνώριση, η εμπιστοσύνη. Οι εργοδότες δεν πρέπει μόνο να ξέρουν το βιογραφικό και τα τυπικά προσόντα των εργαζομένων τους. Πρέπει να καταλαβαίνουν και τις ανασφάλειές τους. Πρέπει να μπορούν να τους ενδυναμώνουν, να προκαλούν με τη στάση τους να εκφράσουν οι εργαζόμενοι τους τον καλύτερό τους εαυτό. Οι εργαζόμενοι πρέπει να θέτουν προτεραιότητες, αλλά και οι εργοδότες πρέπει να θέτουν προτεραιότητες. Πρέπει λοιπόν να καθορίζουν τι θέλουν να ολοκληρωθεί και μέχρι πότε. Πρέπει να προσδιορίζουν τους στόχους και τα κριτήρια παρακολούθησης της προόδου του εργαζόμενου ή της ομάδας των εργαζομένων. Πρέπει αυτοί οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί και διαχειρίσιμοι και οι στόχοι να ταυτίζονται με το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης. Να δίνεται σωστή και έγκαιρη ανατροφοδότηση, που σημαίνει τακτικά και έγκαιρα σχόλια που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα της ομάδας. Επίτευξη στόχων, έπαινος για την έγκαιρη και σωστή επιτέλεση εργασιών, συμβουλές για βελτίωση, πώς κάθε μέλος της ομάδας επηρεάζει και επηρεάζεται, πιθανά λάθη και τρόποι αντιμετώπισης τους. Να γιορτάζουν επίσης τους στόχους και τις επιτυχίες. Να προγραμματίσετε ένα δείπνο και να βρεθείτε όλοι μαζί, ένα μικρό χρηματικό ποσό ως μπόνους, ένα βραβείο παραγωγικότητας. Εσείς οι εργοδότες θα σκεφτούν τον τρόπο. Επίσης, οι εργοδότες νομίζω ότι έχουν μπει στη διαδικασία να σκεφτούν λίγο το υβριδικό μοντέλο που και προηγουμένως αναφέρθηκε. Είναι το υβριδικό μοντέλο, είναι ένα μοντέλο εργασίας όπου οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία είτε να εργάζονται εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία, είτε με μια αναλογία των δύο αυτών. Δηλαδή, το υβριδικό μοντέλο εξασφαλίζει μια καλύτερη εξορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καλύτερες προοπτικές για βελτιωμένη ισορροπία και καλύτερη ψυχική υγεία. Τέλος,
μια απλή άσκηση αναπνοής που μπορεί να μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε λίγο το άγχος μας, γιατί όταν είμαστε αγχωμένοι, η αναπνοή μας είναι γρήγορη και ρηχή. Η διαφραγματική αναπνοή είναι αργή και πιο βαθιά από την κανονική μας αναπνοή. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καθίσουμε άνετα, να βάλουμε το ένα χέρι μας στο στέρνο μας και το άλλο στο στομάχι μας. Το χέρι μας που θα είναι πάνω στο στομάχι μας είναι αυτό που με την αναπνοή μας θα πρέπει να κινείται. Και να κάνουμε το απλό πράγμα. Να πάρουμε μία αναπνοή από τη μύτη σε 4 χρόνους. Και να κάνουμε εκπνοή από το στόμα επίσης σε 4 χρόνους. Όσο πιο πολύ εξασκηθούμε σε αυτό, τόσο πιο εύκολα θα είναι και θα το βγάζουμε από το τσεπάκι μας και θα το χρησιμοποιούμε κάθε φορά που νιώθουμε αγχωμένοι. Σε συνέχεια αυτής της αναπνοής θα μπορούσε να είναι και η χρωματική αναπνοή, που σημαίνει ότι δίνουμε χρώμα στον αέρα που εισπνέουμε, ένα μπλε χρώμα για να δημιουργήσουμε την ηρεμία, και όταν, στον αέρα που βγάζουμε, στην εκπνοή του αέρα, να φανταζόμαστε ότι ο αέρας έχει χρώμα κόκκινο. Έτσι λοιπόν θα βγει από μέσα μας η ένταση, ο θυμός και η πίεση και θα πάρουμε λίγο από τη γαλήνη που μας χρειάζεται. Αυτά ήταν από μένα. Εδώ υπάρχει βιβλιογραφία. Όποιες ερωτήσεις με πολύ χαρά να απαντήσω και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.